Οπωσδήποτε υπάρχει μία αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στην ψυχολογία μας και στις σχέσεις μας. Όσο περισσότερες είναι οι δυσκολίες τις οποίες βιώνουμε σε ψυχολογικό επίπεδο, τόσο περισσότερο δύσκολο είναι να αντλήσουμε ευχαρίστηση και ικανοποίηση από τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Και βέβαια, όσο πιο δύσκολα αντλούμε ικανοποίηση από τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, τόσο πιο δύσκολο είναι να νιώσουμε χαρούμενοι και ισορροπημένοι μέσα μας. Κατά συνέπεια, εάν θέλω να αλλάξω την ψυχολογική μου κατάσταση, θα χρειαστεί να αλλάξω τον τρόπο που σχετίζομαι με τους άλλους ανθρώπους και εάν θέλω να βελτιώσω την ποιότητα των διαπροσωπικών μου σχέσεων, θα χρειαστεί να βελτιώσω την ατομική μου ψυχολογία. Οπότε το ερώτημα από πού πρέπει να ξεκινήσω την αλλαγή, από τον εαυτό μου ή από τις σχέσεις μου. Το ερώτημα αυτό είναι λανθασμένο, διότι χρειαζόμαστε να αλλάξουμε και τα δύο επίπεδα και τις δύο διαστάσεις, και την ατομική μας ψυχολογία, αλλά και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Για πολλούς ανθρώπους το να έχουν φίλους, να συμμετέχουν σε παρέες, να βγαίνουν βόλτα με άλλους ανθρώπους είναι αυτονόητο, δεν τους είναι καθόλου δύσκολο. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που αναζητούν λίγο χρόνο για να μείνουν με τον εαυτό τους, επειδή η ζωή τους και σε επαγγελματικό και σε φιλικό αλλά και σε οικογενειακό επίπεδο είναι γεμάτη από επικοινωνίες και επιδιώκουν να μείνουν για λίγο μόνοι. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι αποζητούν απεγνωσμένα να βρεθούν κοντά σε ανθρώπους και να αντλήσουν ικανοποίηση και δεν μπορούν να το πετύχουν και είναι μόνοι. Η περιθωριοποίηση η οποία προκύπτει χωρίς να το επιθυμούμε είναι αρκετά επώδυνη. Βλέπουμε τους άλλους να έχουν φίλους, να πηγαίνουν βόλτα, να έχουν ερωτικό, ερωτική σύντροφο. Μπορούμε να τους βλέπουμε έξω, να επικοινωνούν, να γελάνε, να χαίρονται και εμείς να μην μπορούμε να συμμετάσχουμε. Και η θέαση αυτών των ανθρώπων μας κάνει να νιώθουμε ακόμα περισσότερο μόνοι. Και αυτό που για τους άλλους είναι αυτονόητο, το να βγούνε με μια παρέα για ένα καφέ ή για φαγητό ή για μια βόλτα στη θάλασσα, για μας είναι κάτι το εντελώς ακατόρθωτο, διότι ίσως δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος στον οποίο να μπορούμε να απευθυνθούμε για να κάνουμε λίγο παρέα. Ακριβώς επειδή είμαστε εσωστρεφείς, έχουμε περιθωριοποιηθεί, δεν έχουμε εκπαιδευτεί στην επικοινωνία και αυτό που για πολλούς άλλους είναι αυτονόητο, για εμάς είναι εντελώς απρόσιτο. Και βέβαια είναι και τραυματικό, διότι αν μείνεις μόνος σου μέσα στο σπίτι δεν αντέχεις τον εαυτό σου και τη μοναξιά σου. Αν βγεις έξω βλέπεις τους άλλους να είναι με παρέες ενώ εσύ είσαι μόνος και αυτό μοιάζει με το να είσαι πεινασμένος και να περνάς έξω από μια ταβέρνα και να βλέπεις τους άλλους που τρώνε, να μυρίζεις τις μυρωδιές από τα ψητά και εσύ να μην μπορεί να φας τίποτα. Ακριβώς η θέα των άλλων υπογραμμίζει μέσα σου το αίσθημα της πείνας. Έτσι συμβαίνει και τη μοναξιά. Υπάρχουν άνθρωποι που θα ήθελαν να βγουν έξω στον μπαλκόνι και να φωνάξουν «Είμαι μόνος, θέλω έναν άνθρωπο να μιλήσω». Και βέβαια, ακόμη περισσότερο, έναν άνθρωπο να με καταλάβει, κάποιον στον οποίο μπορώ να εξωτερικεύσω τα αισθήματά μου και εκείνος να με καταλάβει, να με νιώσει. Και βέβαια, όχι να με απορρίψει, αλλά να με εκτιμήσει, να με τιμήσει για αυτό που είμαι, ώστε μέσα από την επικοινωνία να ενισχυθώ, να ανεβεί κατά κάποιον τρόπο η τραυματισμένη από τη μοναξιά αυτοεκτίμησή μου. Δυστυχώς όμως αγαπητοί φίλοι, όσο περισσότερο σου λείπει κάτι, τόσο πιο δύσκολο είναι να το αποκτήσεις. Αυτό συμβαίνει και με τη δουλειά και με τα χρήματα. Εάν είμαι χρόνια άνεργος, είναι πολύ δύσκολο να μπω στην αγορά εργασίας. Και αν δεν έχω καθόλου χρήματα, είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να γίνω ευκατάστατος. Αναζητώντας βέβαια την ελπίδα, την οποία την έχουμε ανάγκη και είναι πάρα πολύ σημαντική για την προσωπική μας ζωή,
υποστηρίζουμε τον εαυτό μας υπογραμμίζοντας ότι πάντοτε είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε ή να οικοδομηθεί μέσα μας αλλά και γύρω μας μια δημιουργική αλλαγή. Είναι δυνατόν να συμβεί. Απλά δεν μπορώ να το κάνω μέσα από πολλές σκέψεις. Δεν μπορώ να περιθωριοποιηθώ ακόμη περισσότερο, να μείνω μόνος και να σκέπτομαι έντονα με ποιους τρόπους θα αλλάξω τον εαυτό μου. Όλη αυτή η σκέψη εντείνει τα αρνητικά αισθήματα και με περιθωριοποιεί ακόμη περισσότερο. Είναι καλύτερα να κάνω ένα μικρό βήμα, να βγω έξω από το σπίτι, έστω να πάω μόνος μου ένα καφέ, να περπατήσω σε ένα δρόμο όπου κάνουν βόλτα και άλλοι άνθρωποι, να έλθω σε επαφή με τους ανθρώπους. Ή βέβαια, όπως λέμε πολύ συχνά, να κάνω κάποια δημιουργική δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν και άλλοι άνθρωποι, ώστε να μου δοθεί η δυνατότητα να τους γνωρίσω, να τους πλησιάσω και να τους κάνω παρέα. Γι' αυτό άλλωστε πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν σε ένα γυμναστήριο ή σε μια σχολή χορού ή πολεμικής τέχνης, για να βρεθούν κοντά σε άλλους ανθρώπους. Είναι ένα μικρό βήμα το οποίο μπορεί να φέρει μια μεγάλη αλλαγή. Το ίδιο συμβαίνει ή θα έπρεπε να συμβαίνει στις ενορίες, στις εκκλησίες. Θεωρητικά μια ενορία θα έπρεπε να συγκεντρώνει πολύ κόσμο και νέους ανθρώπους, ώστε στον εσπερινό να μπορεί κανείς να πάει να συναντήσει τους άλλους, να έρθει σε προσωπική επαφή με άλλους ανθρώπους, να σχετιστεί, να γνωριστεί, να διαραγεί το τείχος της απομόνωσης μέσα στην εκκλησία. Είναι και αυτός ένας τρόπος. Αλλά εάν κάποιος δεν μπορεί ή δεν θέλει να το βρει στην εκκλησία, θα το αναζητήσει κάπου αλλού. Απλά δεν αποδεχόμαστε παθητικά την κατάσταση της απομόνωσης. Ενεργοποιούμε τον εαυτό μας, τον αφυπνίζουμε και τον παροτρύνουμε να κάνει βήματα κοινωνικοποίησης ή βήματα τα οποία μας ανοίγουν την προοπτική της κοινωνικοποίησης. Διότι όσα προβλήματα και αν αντιμετωπίζουμε μέσα μας, υπάρχουν δύο ξεκάθαρα μονοπάτια τα οποία εάν τα ακολουθήσουμε μπορούν να μας οδηγήσουν σε ένα αποθούμενο τέλος. Το ένα μονοπάτι είναι οι δημιουργικές δραστηριότητες και το άλλο είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις. Και θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το μονοπάτι συναντάται και γίνεται ένα ή είναι ένα το μονοπάτι. Είναι ο δρόμος των δημιουργικών δραστηριοτήτων ο οποίος θα μου επιτρέψει να έλθω σε επαφή, να σχετιστώ και να συνάψω σχέσεις με τους ανθρώπους. Και δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι είναι πιο σημαντικό και τι είναι αυτό που δίνει περισσότερο νόημα στην προσωπική μου ζωή. Η δημιουργική δραστηριότητα ή η ποιοτική διαπροσωπική σχέση. Θα μπορούσαμε να πούμε και τα δύο. Γι' αυτό παροτρύνουμε τον εαυτό μας να ξεκινήσουμε και να κάνουμε ένα μικρό βήμα. Το πιο σημαντικό είναι να διαφύγουμε από τον εγκλωβισμό της περιθωριοποίησης. Επιλέγουμε τώρα να φύγουμε μακριά από την απομόνωση και κάνουμε κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας δώσει νόημα και να μας οδηγήσει κοντά στους άλλους ανθρώπους. Είναι κάτι που μπορούμε να το καταφέρουμε. Ίσως όχι άμεσα, ίσως είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει πλήρως από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά σήμερα, τώρα, κάνουμε το ξεκίνημα. Ένα μικρό βήμα θα φέρει μια μεγάλη αλλαγή. Το πιστεύουμε και το τολμάμε τώρα.